ένα πρώτο κύκλο συζήτησης που αφορούσε το μάτι, καθώς επίσης και τη Δυτική Αττική, τις πλημμύρες στη Μάνδρα. Να ξεκινήσω από αυτό, όχι από τις πλημμύρες στη Μάνδρα, από τις πλημμύρες γενικότερα και από τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Τελικώς, όλος αυτός ο σχεδιασμός ο οποίος έχει γίνει, φαντάζομαι έρχεται και το παρελθόν, γιατί χρειάζεται ένα ικανό διάστημα για να γίνουν οι μελέτες, να προχωρήσουν τα έργα. Κάποια έργα έχουν δρομολογηθεί. Στο Φάλιρο έχουμε έναν οργασμό εργασιών αυτή τη στιγμή και εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όλη αυτή η μελέτη που έχει γίνει είναι ικανή να θωρακίσει την πόλη στην οποία ζούμε και να μην έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα στο παρελθόν? Καταρχάς να σας πω, χωρίς το κλισέ αντιπολιτευτικό λόγο, δεν έρχονται από το παρελθόν. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Και ελπίζω να το ακούσω. Το λέω γιατί όταν έκανα το θέμα για τα ρέματα, ναι, άκουσα κάτι 9, 12, 13 χρόνια οι μελέτες. Α, καλά, ναι, 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 ναι. Αλλά θέλω να σας πω, κλισέ αντιπολιτευτικός λόγος, λέω ότι τα έκανα όλα εγώ, Και άρα τώρα όσοι μας ακούνε, ή αν είναι καλοπροαίρετοι θα λένε η Δούρου τα έκανα, αν είναι κακοπροαίρετοι, κλισέ αντιπολιτευτικός λόγος. Το ότι το 22 Δεκάτου του 2014 δίνουν νομία εντολή ώστε να τροχοδρομήσουν αντιπλημμυρικά έργα, το βλέπεις στα χαρτιά. Ότι πριν από αυτό δεν υπήρχε προτεραιότητα. Δεν υπήρχε προτεραιότητα καθόλου για τα αντιπλημμυρικά έργα. Γιατί, κύριε Χαρίτου, τα αντιπλημμυρικά δεν έχουν εγκαίνεια. Προχθές τελειώσαμε την εισίδα Πρωτοπαπαδάκη στο Δήμο Γαλατσίου, ένα αίτημα των συντομπολιτών μας 30 χρόνια. Τι εγκαίνεια θα κάνεις εκεί, πού θα τον βγάλεις τον Μητροπολίτη να διαβάσει, να αγιάσει? Γελάτε. Κάνουμε έργα υποδομών που δεν φαίνονται. Πάμε πίσω λοιπόν να σας πω για το Φαλιρικό. Το Φαλιρικό είναι ένα έργο που ελάχιστοι, εσείς για παράδειγμα, είτε είστε δημοσιογράφος και λειτουργός ενημέρωσης, γνωρίζουν ότι πρωτίστως είναι αντιπλημμυρικό αποχετευτικό. Δηλαδή, μετά από 40 χρόνια θα μπορούν οι συμπολίτες μου από το Δήμο Καλυθέας, από τον Ταύρο, να έχουν επαφή επιτέλους με το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, αλλά την ίδια στιγμή θα θωρακίσουμε την Καλυθέα και τον Ταύρο και τον Μοσχάτο, που λόγω Κηφισού, λόγω Ηλισσού, έχουν δοκιμαστεί μέσα στις δεκαετίες. Ένα πολύ μεγάλο έργο. Είπατε ότι πάει γρήγορα. Ξέρετε γιατί πάει γρήγορα? Διότι ο φορέας υλοποίησης είναι ένας. Η Περιφέρεια Αττικής. Είναι ένα μεγάλο δημόσιο έργο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε το μεγαλύτερο, αφού έχουν περαιωθεί οι οδικοί άξονες. Δεν ξέρω, κύριε Χαρίτο, αν θα πήγαινε τόσο γρήγορα αν υπήρχαν και άλλοι μέσα στην αρμόδιοι φορείς. Διότι σωστά λέτε, έχω ακούσει ότι για μια μελέτη μπορεί να κάνουν και 9 χρόνια. Βεβαίως. Θα πρέπει να έχεις τη σύμφωνη γνώμη, μάλιστα σύμφωνο συνένεσης του δασαρχείου. Θα πρέπει να έχεις της αρχαιολογίας. Θα πρέπει να έχεις του Δήμου. Αν ένας από αυτούς τους κρίκους δεν λειτουργήσει έγκαιρα, δεν επισπεύσει, δεν το έχει ως προτεραιότητα, το έργο απλά θα μείνει πίσω. Τρίτο ερώτημά σας, στο γενικότερο ερώτημα. Είναι θωρακισμένη η Αττική επειδή ήρθε η Δούρου το 2014 και έχει βάλει μισό δις και υλοποιεί και έχει τελειώσει? Στον Πειραιά έχουμε τελειώσει πάρα πολλά αντιπλημμυρικά έργα. Σπέβδω να σας πω ότι η αδράνεια δεκαετιών μαζί με την κλιματική αλλαγή, που τέλος πάντων εκτός από τον πλανητάρχη, δυστυχώς και εδώ στην πατρίδα μας υπάρχουν πολλοί που την αρνούνται και μάλιστα λένε ότι όσοι την επικαλούμαστε αναζητούμε άλοθη, δεν μπορεί να μας θωρακίσει από τα φαινόμενα και τις φυσικές καταστροφές στο σύνολό μας. Γι' αυτό και με πολύ μεγάλη χαρά τις προηγούμενες μέρες άκουσα κι εγώ ως πολίτης δευτερευόντης, ως περιφερειάρχης που φταίει για όλα, για τις φυσικές καταστροφές και τους τυφώνες, τον κύριο Σπίτζη να λέει ότι προχωρά σε έναν συνολικό σχεδιασμό. Να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί επιμένω στα 168 έργα? Τι βρήκαμε εμείς? Ο κάθε Δήμος να φτιάχνει ένα μικρό αντιπλημμυρικό χωρίς σχεδιασμό, που ουσιαστικά ξέρετε πώς λειτουργούσε. Θωράξε τη δική του γειτονιά και έστειλε τα νερά στην από κάτω. Δηλαδή υπήρχαν έργα που ήταν οι πνίχτρες των διπλανών γειτονιών. Και ερχόμαστε εμείς και λέμε, σταματάμε τι μας ζητάει ο κάθε Δήμαρχος, κοιτάμε πού έχουμε τα προβλήματα, κόβουμε από αναπλάσεις πλατιών που έχουν αναπλαθεί και μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές, γιατί εκεί μπορεί να έρθει ο Μητροπολίτης και να διαβάσουμε τον αγιασμό, και πάμε σε έργα, σας ξαναλέω, που δεν θα δείτε να έχουν εγκαίνια. Ένα από αυτά είναι και το Φαλιρικό, το οποίο τελειώνει, πάει πάρα πολύ γρήγορα η πρώτη του φάση, και πρέπει να σας πω κιόλας ότι έχω δεσμεύσει και για την επόμενη, που είναι ένα οικολογικό πάρκο και που συνομιλεί με το Ίδρυμα Νιάρχος.
Μάλιστα. Θυμάμαι προεκλογικά ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που είχατε βάλει με τον εαυτό σας ήταν η διαχείριση των απορριμμάτων. Θυμάμαι χαρακτηριστικά δηλώσεις σας όπου στρέφατε το βλέμμα προς την Κίνα και γινόταν η σκέψη. Το δικό μου βλέμμα προς την Κίνα. Κάνω λάθος, δεν είχατε μιλήσει τότε για εξαγωγή μη διαχειρίσιμων απορριμμάτων στο εξωτερικό. Όχι, όχι. Θυμάμαι το εξής. Θυμάμαι και ποιος δημοσιογράφος το είπε και σε ποια εφημερίδα, προκειμένου να λιδωρήσει την προσπάθειά μου. Ωραία, δεν το συζητάμε άλλο, το παίρνω πίσω αυτό. Η κατάσταση η οποία είναι διαμορφωμένη... Κοιτάξτε και στην Κέρκυρα τι κάνουν τώρα. Επιζητούν να τα διώξουν τα σκουπίδια τους, να τα κάνουν εξαγωγή, παρά να επιλύσουν το πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς η Κίνα έχει κλείσει ως αγορά απορριμμάτων, έχει περιορίσει πάρα πολύ το τι παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Εδώ που είμαστε. Τι κάναμε λοιπόν εμείς. Με ό,τι έχεις, με αυτά που έχεις, με αυτά παίζεις, είστε ικανοποιημένοι με το βαθμό αποσυμφόρησης της φυλής και το πώς η φυλή στέκει σήμερα, 4 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας. Ναι. Στη φυλή έχουμε μειώσει πάρα πολύ τον όγκο των σκουπιδιών που θάβονται. Αντί να σας πω ποια είναι η δική μου άποψη, θα σας πω τι μου είπε ο αρμόδιος επίτροπος Καρμένου Βέλα, δηλαδή επίτροπος περιβάλλοντος, όταν πήγα πέρσι στις Βρυξέλλες να τον συναντήσω, να μιλήσουμε για τον περιφερειακό σχεδιασμό των απορριμμάτων στην Αττική. Μου είπε ότι... και δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Μου είπε ότι έχουμε κερδίσει χρόνο, δηλαδή έπρεπε ο περιφερειακός σχεδιασμός για διαχείριση των απορριμμάτων βάσει των ευρωπαϊκών επιταγών, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας να έχει γίνει από το 2003. Κερδίσαμε λοιπόν χρόνο. Από το 2014 ενεκρίθη το 2016. Φροντίσαμε και έχουμε πιστό σε 150 εκατομμύρια για μεγάλες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων και ανακύκλωσης, γιατί δεν μπορούμε να τα θάβουμε. Αλλού ξέρετε κι εσείς, χειρίγια, Ισραήλ, και όχι μόνο, τα σκουπίδια, όπως συνηθίζω να λέω, είναι χρυσός. Από την ανακύκλωση που μπορεί να φτάσει μέχρι σε ένα μουσείο, ή τις θέσεις εργασίας που τόσο έχει ανάγκη ο κόσμος μέσα στα δύστινα χρόνια του μνημονίου. Ο Καρμένου Βέλα μου είπε το εξής. Έχεις κερδίσει χρόνο, έχεις κερδίσει τις πιστώσεις. Βέβαια το πρόβλημα παραμένει στους Δήμους, που δυστυχώς το 80% των απορριμμάτων τους τα στέλνουν στη φυλή για να θαυτούν. Προέβη σε αντιδημοφιλείς πολιτικές. Αύξησα τον gate fee στη φυλή. Δεν, ξέρετε, δεν με αγαπάνε ιδιαίτερα γι' αυτό, προκειμένου να δημιουργήσω ένα κίνητρο στους δημάρχους να μην τα στέλνουν στη φυλή να τα θάβουν. Δεν είναι τόσο μαύρα και δεν θέλω να είμαι τόσο άδικη όπως συνηθίζεται οι περιφερειάρχες να είναι πάντα απέναντι στους δημάρχους. Υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα δημάρχων, όπως είναι ο δήμαρχος στα Βρυλίσια, όπως είναι ο δήμαρχος στο Χαλάνδρι. Και μάλιστα, αν ψάξετε ως δημοσιογράφος, θα δείτε ότι δεν ανήκουν και στην ίδια ιδεολογική μοίρα. Να το καταλάβω και εγώ και ο κόσμος. Okay. Αυξάνει η Περιφερειάρχη το gate fee, τα τέλη εισόδου στην φυλή των απορριμματοφόρων για να ξεφορτώσουν εκεί. Η εναλλακτική ποια είναι όμως, θα κάνεις τι? Εκεί πάνε και θάβονται. Και μόνο μετά από μια εξαιρετική προσπάθεια συνεργατών μου και εκλεγμένων, όπως είναι ο Άρης Οβρούστης, κατορθώσαμε και φτιάχνουμε πια στη φυλή κομπόστ, το οποίο εκθέσαμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και το φτιάχνουμε από τη σκουπίδια το κομπόστ. Και είναι εξαιρετικής ποιότητας σε σχέση με αυτό που είμαστε αναγκασμένοι να εισάγουμε από άλλες αγορές, είτε το θέλουμε για τη γλάστρα μας με το βασιλικό, είτε το θέλουμε για το φυτώριό μας. Λοιπόν, η λύση είναι η ανακύκλωση. Είναι η κάδη. Και με την βοήθεια του ΙΜΕΠΕΡΑ, δηλαδή του αρμόδιου Υπουργείου για τη χρηματοδότηση, η κυβέρνηση με την περιφέρεια προσπάθησε να δώσει χρηματοδοτικά εργαλεία στους Δήμους. Γιατί ξέρετε, το να αγοράσει κάδος δεν είναι τόσο απλό. Ιδίως κιόλας αν δεν το έχεις προτεραιότητα στο προϋπολογισμό σου, ώστε να αρχίσουμε την ανακύκλωση και ο στόχος να είναι αυτός, ο ευρωπαϊκός. Να μην φτάνουμε με 80% να θάβονται τα σκουπίδια. Σε λίγες μέρες, από τη σημερινή βραδινή, τέλος πάντων, συνέντευξή μας, βρείτε τους χρόνους καλύτερα, θα μεταβώ στα Κύθυρα. Εκεί ο κύριος Χαργαλάκης, τον προσθέτω στα καλά παραδείγματα δημάρχων, εκεί λοιπόν ο κύριος Χαργαλάκης, σε αντίθεση με το ότι έχουμε μάθει δεκαετίες τώρα, που θέλουμε τα σκουπίδια να είναι στην γειτονιά του αλουνού,
και είμαστε όψιμα οικολόγοι, με τη γειτονιά του Ελληνού είμαστε, όχι με τη δική μας, φτιάχνει ένα πρότυπο χώρο εναπόθεση πολύματος. Δηλαδή, δεν θέλουμε πια να τα απορρίπτουμε έτσι γενικά και αόριστα και να μιλάμε για χιτά. Η φυλή είναι χιτά. Κάνει λοιπόν τα ένα χιτή. Τα υπολείμματα είναι τα οργανικά. Είναι αυτό που, όχι, όχι, τα οργανικά είναι η μπανάνα του παιδιού μας, οι φακές που περίσσεψαν και δεν μας άρεσαν. Άρα τα υπολείμματα. Λοιπόν, το υπόλοιπα είναι ότι αφού έχει γίνει η επεξεργασία, αφού έχουμε ελαχιστοποιήσει ό,τι μπορούμε να κεφαλοποιήσουμε, να εκμεταλλευτούμε, να εξοπλίσουμε, υπάρχει πάντα ένα υπόλοιμα. Αυτό εκεί θα πηγαίνει στο χιτή, ενώ σε όλα τα προηγούμενα στάδια με την ανακύκλωση θα έχουμε μειώσει έως και 90%. Και πάω να το εγγενιάσω με τον κύριο Χαρχαλάκη. Πάντως είναι ένα νέο άνθρωπο. Και το αναφέρατε, αν θυμάμαι καλά, 17% δεν είναι το ποσοστό το οποίο ανακυκλώνεται από το σύνολο των απορριμμάτων τα οποία πετάμε. Είναι από, πολύ σωστά, είναι η Μάλτα και εμείς έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης στα 28, μην 27 κράτη-μέλη. Διότι και όταν μερικές φορές μου μιλάνε για τη διαχείριση των απορριμμάτων, λέω μπορώ να σας πω και ποιες ήταν οι δυσκολίες μου. Μπορώ να σας μιλάω πολλή ώρα με πολλά αρτικόλεξα, μέα, μέβα, χιτή, χιτά κτλ. Αλλά θα προτιμούσα να σας πω ότι η μεγάλη μάχη που δώσαμε ως Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής ήταν με την οτροπία, κύριε Χαρίτο. Αυτό που σας έλεγα και είδα ένα μηδίαμα. Την οτροπία των Δήμων. Η νοτροπία, η οποία ποια ήταν η νοτροπία, κύριε Χαρίτο, ότι είμαι οικολόγος, είμαι ευαίσθητος με το περιβάλλον, αλλά στην πλάτη του διπλανού Δήμου, στην πλάτη του Πάνου, έτσι, τα σκουπίδια της Ρένας, αυτός ήταν ο μεγάλος μου αγώνας. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά οικονομικά συμφέροντα στη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως παντού σε όλο τον κόσμο. Αυτό θέλω να πω για την διαχείριση των απορριμμάτων και βέβαια αθωώνω κάποιους καχύποπτους συμπολίτες μου που γίνονται έρμεος στα χέρια μικρών και μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Διότι και στο παρελθόν, ας πούμε, κάποιοι τους είπαν ότι εδώ θα κάνουμε καινούριες τεχνολογίες, θα σεβαστούμε το περιβάλλον, θα βρούμε δουλειές. Βλέπεις χιστό και δεν το έκαναν. Άρα, γιατί να πιστέψουν ότι η Ρένα δεν θα κάνει το ίδιο. Στα 4-7 χρόνια όμως το έχουν πιστέψει πάρα πολύ και μας βοηθούν. Πόσο ενδιαφέρον είχε. Μου μιλήσατε νωρίτερα για 372 διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες είναι στην αρμοδιότητά σας. Και για όλα αυτά τα 372 διαφορετικά θέματα χρειάζεται πάντα να υπογράφετε. Είχαμε τα δεδομένα στη Μάντρα, στο Μάτι. Όλα αυτά πόσο γοητευτικοί καθιστούν την περιφέρεια Αττικής για να επιλέξει κάποιος να παραμείνει, γιατί είστε και πάλι υποψήφια για την περιφέρεια της Αττικής. Για ποιο λόγο? Φαντάζομαι τρομάζουν και φαντάζομαι ένας ψύχρεμος που ακούει τη συζήτησή μας θα διερωτάται γιατί είναι αυτή εκεί, αφού έχει να παλέψει με όλα αυτά. Δεν είναι μόνο, δεν είναι ότι έχει πολλές αρμοδιότητες, προς Θεού. Δεν έχω την πολυτέλεια να κλαψουρίζω στο φακό συνομιλώντας με το Χαρίτο όταν υπάρχουν συμπολίτες μου που περιμένουν πώς και πώς να φτάσουμε το Γενάρη, να σταματήσει ο υποκατώτατος μισθός, έτσι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Ή τέλος πάντων κλαψουρίζεις όχι μπροστά στα φώτα. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ο φόρτος εργασίας και η μεγάλη ευθύνη. Το βασικό είναι ότι έχεις αρμοδιότητες που δεν είναι εξ ολοκλήρου δικές σου. Έτσι. Αυτό θα αλλάξει. Να σας πω λοιπόν τι είπα στον κύριο Σκουρλέτη μόλις. Ναι, τι είπα στον κύριο Σκουρλέτη μόλις τις προάλλες αστειευόμενοι. Ότι αυτός ο Κλισθένης που πήρε το όνομά του εδώ μέσα. Mm-hmm. Εδώ μέσα έγιναν ονά και τον είπα Κλισθένη γιατί τα μεταλλεία ο Κλισθένης τότε τα κρατικοποίησε, αν μου επιτρέπετε το να πάω μια σημερινή ορολογία πίσω τότε. Είπα λοιπόν αστευόμενο στον κύριο Σκουρλέτη, νυν γραμματέα του κόμματος, πρώην υπουργός εσωτερικών, ότι ο Κλισθένης πέρα από την απλή αναλογική ένα πράγμα να έκανε. Να άλλαζε το όνομα της αποκεντρωμένης περιφέρειας. Το ξέρετε αυτό. Υπάρχει αιρετή περιφέρεια και υπάρχει και διορισμένη περιφέρεια. Όπου στην περίπτωση της Μάνδρας περιμέναμε ένα χαρτί χαρακτηρισμού των δασικών εκτάσεων. Έχει την ηθαγένεια και πολλοί αξιωματούχοι του ελληνικού κράτους, όχι απλοί πολίτες, με παίρνουν τηλέφωνο και μου ζητάνε διάφορα. Έχει την ορεινή υδρονομία. Δηλαδή, ακόμα και αυτό αν γινόταν, κύριε Χαρίτο, αν έβγαινε ένας νόμος που να άλλαζε το όνομα της αποκεντρωμένης, θα ήταν καθημερινότητά μου καλύτερη. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί. Γιατί δεν είμαι τόσο ακριβοθόρητη στη δημόσια τηλεόραση. Όταν κάναμε ρεπορτάζ στο ρεύμα της Εσχατιάς,
και σας εξηγούσα ότι η πρόταση που έχω κάνει και στη διαβούλευση για τον Κλισθένη, που δυστυχώς δεν πέρασε, έχασα, αλλά τουλάχιστον ως μέλος της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, είναι ότι κάποιες αρμοδιότητες πρέπει να καθετοποιηθούν. Όχι, ο λίγων πολιτική προστασία ο Δήμος, ο λίγων πολιτική προστασία η Περιφέρεια Ηρετή, ο λίγων πολιτική προστασία η Αποκεντρωμένη, τα κάνουν εντωμεταξύ όλα καλά, καταλήγουμε στις τραγωδίες. Σας λέω ότι υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι ευλογημένοι. Για όλα αυτά πάντως που μου περιγράφετε σε επίπεδο αλλαγών και αναθεώρησης του νομικού πλαισίου, δεν υπάρχει ένα ικανό χρονικό διάστημα, φαντάζομαι, μέχρι τις εκλογές για να συμβούν τώρα αυτά. Να σας πω, έγινε μια συνάντηση με την Ένωση Περιφερειαρχών του καινούριου πια Υπουργού Εσωτερικών, του κύριου Χαρίτση, και του δώσαμε κάποιες αλλαγές, οι οποίες μπορούν να γίνουν μέχρι τις εκλογές. Βέβαια, να σας πω, αυστηρότερα εγώ, πιο... Τις εκλογές του Μαΐου ή του Σεπτεμβρίου. Έχετε είδηση και δεν την ξέρω. Εγώ μιλάω για τις αυτοδιοικητικές πια. Βέβαια, θέλω να σας πω κάτι που πάλι το έχω πει. Δυσαρέστησα και ανθρώπους που άσκησαν τα καθήκοντά τους και έχουμε συνοδοιπορήσει το ίδιο κόμμα, ότι ο Πρωθυπουργός διαπραγματευόταν. Ο Υπουργός Οικονομικών διαπραγματευόταν. Οι υπόλοιποι. Θα έπρεπε ενδεχομένως να προχωρήσουμε, έπρεπε ενδεχομένως, το έχω πει και πιο αυστηρά, σε μια σειρά μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και δεν είχαν το άλοθη της Τρόικα, της Επιτροπίας και των Μνημονίων. Και ισχυρίζομαι ότι τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις θα αποτυπώνονταν και στους αυστηρά οικονομικούς και δημοσιονομικούς όρους, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όταν έχεις μια επένδυση και πρέπει να πάρει 25 άδειες, καθυστερείς την επένδυση, άρα καθυστερείς την ανάταξη της οικονομίας. Άρα λέτε ότι υπήρξε... Υπήρχαν λάθος προτεραιότητες. Λάθος προτεραιότητες, αλλά... λάθος σχεδιασμός. Επειδή με ρωτήσατε κάτι και μπορεί κάποιος να πει τι θέλει να το απαντήσει κτλ., σας ξαναλέω. Είναι ευλογία, γιατί υπήρξα και τομεάρχης εξωτερικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπήρξα βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είναι ευλογία. Ήταν επιλογή σας, επειδή το αναφέρετε αυτό, να μείνετε στην περιφέρεια ως υποψήφια για την επόμενη θητεία? Ναι, όχι, δεν έχω μάθει να λειτουργώ με προσωπικές επιλογές και μελλοντικές τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω. Είναι μία πρόταση που έρχεται από πολλούς και πολλές. Θα επικυρωθεί, και δεν είναι μόνο η πρόταση που ακούστηκε σε επίπεδο γραμματείας, θα επικυρωθεί και θα ζητήσω να επικυρωθεί από το συλλογικό ανώτατο όργανο που είναι η Κεντρική Επιτροπή, γιατί όπως και την προηγούμενη φορά δεν είπα ότι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω. Mm-hmm. Ήταν μία πρόταση. Αληθεύει ότι θα προτιμούσατε μία φυγή προς τα έξω, το Ευρωκοινοβούλιο ενδεχομένως, λόγω και των σχέσεων και των γνώσεων που έχετε για τα διεθνή θέματα? Όχι. Καταρχάς, τα διεθνή θέματα θέλω να σου πω ότι τα κεφαλοποίησα ούσα περιφερειάρχης. Τα κεφαλοποίησα φτάνοντας σε επίσκεψη στον κύριο Γιουνκέρ για τα αισθήματα του προσφυγικού, συνυπογράφοντας με άλλους περιφερειάρχες κρατών μελών με ισχυρή παράδοση. Δηλαδή, δεν έκλεισα την πόρτα πίσω μου. Σας λέω λοιπόν ότι γενικά δεν προτιμώ. Μπορώ να με ρωτήσετε τις προτιμήσεις μου για διακοπές ή για φαγητό. Στα κοινά πρέπει εκεί που έχει ευθύνη να μπαίνεις μπροστά και να αναλαμβάνεις. Και λέω ότι παρόλο τις δυσκολίες, παρόλο τις επιθέσεις, τις αήθεις επιθέσεις, το να ξεκινάς τα 39 σου χρόνια να μπορείς να βοηθήσεις χιλιάδες συμπολίτες σου, είναι σχετικά σπάνιο, διότι ξέρετε κι εσείς και από το ρεπορτάζ, μπορεί κάποιος να έχει καθίσει πολλά χρόνια στα έδρανα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να έχει φτάσει σε μεγάλες ηλικίες και να μην έχει βοηθήσει με τόσο αδιαμεσολάβητο τρόπο ζωές ανθρώπων. Και όχι μόνο ζωές ανθρώπων που δοκιμάστηκαν από φυσικές καταστροφές και ήμασταν εκεί στην πρώτη γραμμή χωρίς κάμερα, αλλά και να το φαλερικό που για 40 χρόνια το περίμενα συμπολίτες μου. Και έχω την ευλογία να έχει τη δική μου υπογραφή. Μάλιστα. Λοιπόν, υπογραφή μιλάτε. Πρέπει να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε ένα λεπτό μέσα. Μια σύντομη απάντηση. Θα ζητήσω. Αντιγράφετε τον Πρωθυπουργό σε επίπεδο επικοινωνίας? Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη? Και βγάζετε κι εσείς πλέον βιντεάκια που προβάλλουν το έργο σας? Όχι. Και ποιος θα με πιστέψει άλλωστε ότι δεν το είπαμε κάποιο βράδυ σε ένα τηλέφωνο, αλλά ανάμεσα στα άλλα παλιά έχω δουλέψει και σε διαφημιστικές εταιρείες και όταν είδα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σπάσω το τείχος κάποιων τηλεοπτικών, έντυπων, ηλεκτρονικών μέσων και δεν μπορώ να αντικρούσω αυτά τα ψεύτικα νέα και τις κατηγορίες, πήρα ένα selfie stick
πήρα και το κινητό μου και πήγαινα στα έργα επιτόπου και έφτιαξε την καμπάνια. Αυτό δεν είναι fake news και ας φταίει δούρο για όλα τα άλλα. Και έχει ξεκινήσει πολύ πριν. Και αυτό ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Μάλιστα, λοιπόν. Κλείνουμε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής του Focus. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πλέον για να δούμε τα της πολιτικής επικαιρότητας, τις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τη συμπόρευση με τους ανεξάρτητους Έλληνες και να ολοκληρώσουμε με το τρίτο μέρος.